Θυμάμαι μια φορά, όπου δεν την ξεχάσω μέχρι να πεθάνω, ήταν περίπτωση τρόμου. Μόλις είχαν μπει οι Γερμανοί στην Ελλάδα, εμείς μέναμε σε ένα μεγάλο κτήμα, όχι δικό μας, εκεί το υπηρέτησε ο πατέρας μου, και πλάι έξω από την μάντρα, ήταν σύρμα, ήρθαν και στρατοπέδευσαν οι Γερμανοί. Και μάλιστα κάθισαν, πότε μπήκαν, Απρίλιο μπήκαν, έφυγαν με τις πρώτες ημέρες του χειμώνος, έφυγαν από εκεί. Μέναν σε αντίσκηνα. Και μάλιστα και μια μουσική μπάντα ήταν εκεί στρατοπεδευμένη, κάμποση κάμποση Γερμανοί. Δύο κοπέλες. Αμέσως έτρεξαν, Ελληνίδες, αμέσως έτρεξαν από έναν παρακείμενο τόπο, τη Νέα Ερυθρέα συγκεκριμένα, σκυψιάς, έτρεξαν και βέβαια πήγαν να υπηρετήσουν τους φαντάρους στρατιώτες Γερμανούς. Δηλαδή, έφευγαν στην Πορνή. Έφευγαν από το στρατόπεδο. Κατά μήκος του κτήματος έπρεπε να στρίψουν μια γωνιά του κτήματος για να πάνε στον τόπο τους. Εκεί ήταν η μητέρα μου και τους λέγει, κοπέλες μου, είσαστε Ελληνίδες. Αυτό το Ελληνίδες δεν το ξεχάσω. Είσαστε Ελληνίδες και Χριστιανές. Τρέχετε στους Γερμανούς. Αυτό τους είπε. Βεβαίως έλεγχος. Δεν τους είπε παλιοτέκτες και παλιοτέκτες. Μόνο αυτό. Ελληνίδες και Χριστιανές. Αυτές προσευλήθησαν βεβαίως. Γύρισαν πίσω. Δεν ήταν. Μόλις είχαν βγει από το στρατόπεδο των Γερμανών. Και πήγαν και το είπαν. Και καταφάνουν οι Γερμανοί έξω από τα κάγκελα με περίστροφα. Δεν το ξεχάσω. Δεν ξέρω που πήγαμε και κρυφτήκαμε. Θα το έκανε σε τίποτε να πυροβολήσουν και να σκοτώσουν τη μητέρα μου. Έλεγχος έγινε. Αυτός ο έλεγχος βέβαια ήταν ηρωική η περίπτωση. Αλλά θα έλεγε κανείς να μην τους το πει. Όμως να, εκκινδυνεύσαμε. Όχι μόνο εκείνοι και εμείς, δηλαδή εξαφανιστήκαμε. Γι' αυτό βλέπετε ότι κάποτε ένας έλεγχος μπορεί να κοστίσει πάρα πολύ.